ηλεκτρικό BMW i3 S. Γεια χαρά παιδιά, είσαστε στο κανάλι Ηλεκτροκίνηση Πόλης και μαζί σας όπως πάντα Μιχάλης Πάς. Το σημερινό βίντεο παίρνουμε συνέντευξη από ένα κάτοχο του ηλεκτρικού αυτοκίνητου BMW i3 S, Γιώργο Τσούπρο. Γεια σου Γιώργο. Γεια σου Μιχάλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δέχτηκες. Το θέμα της ηλεκτροκίνησης και αγοράς ηλεκτρικού αυτοκίνητου σήμερα είναι ομό για την Ελλάδα. Ο κόσμος έχει πολλές ερωτήσεις, πολλές φοβίες, πολλές αμφιβολίες. Βγάζουμε ένα vlog, κάνουμε συνεντεύξεις. Οπότε και εσύ σήμερα πάλι ευχαριστώ πολύ. Θα μας πεις ό,τι μπορώ. Και εγώ θα μιλήσω για την ηλεκτροκίνηση και για αυτό το αυτοκίνητο. Ωραία. Παιδιά, μπαίνουμε στα μάξι, πάμε βόλτα και μέσα στο αυτοκίνητο μιλάμε. Ο Γιώργος απαντά στις ερωτήσεις μας. Δείτε το βίντεο μέχρι τέλος. Ένα like, εγγραφή στο κανάλι και πάμε βολτούλα. Πρώτα πηγαίνει ο Γιώργος, έτσι, να το ρωτήσουμε, να δούμε πώς πάει και μετά κάνω βολτούλα και σας εξηγώ εγώ, σας ενημερώνω τις αισθήσεις μου, πώς πήγα. Καλά, είναι αθόρυβο, έτσι. Ναι, ναι. Ηλεκτρικό, μιλάμε, νέα τεχνολογία, όλος ο κόσμος στρέφεται εκεί. Πες μας παρακαλώ, πότε το πήρες Γιώργο? Το πήρα Μιχάλη το 2018, κοντά 2,5 χρόνια πριν, 2 χρόνια. 2 χρόνια, 2018. 2018 από ό,τι ξέρω στην Ευρώπη πουλήθηκαν 25.000 τέτοια αυτοκίνητο. Και εσύ τονίζεις ότι είναι το i3S. i3S, RX. RX. Αυτό τι σημαίνει, πες Range μας. Extender. Έχει ένα κινητήρα 650 κυβικών. Από το BMW της, από το σκούτερ της BMW, το C6,5, το Sport, ναι. Το οποίο αυτό βοηθάει και σου δίνει παραπάνω χιλιόμετρα και αυτονομία. Περίμενε, είναι βενζίνο κινητήρας, ο οποίος βοηθάει, δηλαδή είναι σαν υβριδικό. Όχι, το κράτος το λέει σαν υβριδικό, δεν είναι σαν υβριδικό γιατί κινείται μόνο ηλεκτρικά το αυτοκίνητο. Κινείται μόνο ηλεκτρικά. Μόνο ηλεκτρικά. Οπότε βενζίνο κινητήρας, τι κάνει? Ο βενζινοκινητήρας αυτός βοηθάει την μπαταρία να αργεί να πέσει η απόδοσή της. Την κρατάει σταθερή σε κάποια επίπεδα. Οπότε έχουμε παράδειγμα 50% μπαταρίας. Από το 75 και μετά τις 100 της μπαταρίας μπορεί να ενεργοποιηθεί αυτός ο κινητήρας από μόλις να τον ενεργοποιήσουμε και να έχει ένα δοχείο 9 λίτρων βενζίνας, το οποίο αυτό σου δίνει μια αυτονομία εξτρά 150 χιλιόμετρων. Οπότε για να καταλάβω, δεν κινείται το αυτοκίνητο με βενζίνο κινητήρα. Όχι. Κρατάει μόνο την μπαταρία. Δουλεύει και κρατάει την μπαταρία να φορτίζεται. Να φορτίζει. Ενεργοποιείται αυτόματα όταν η στάθμη της μπαταρίας πέσει στο 7%. Δεν αφήνει να σου τελειώσει η μπαταρία και ενεργοποιείται αυτός ο κινητήρας. Έχουμε αυτό το κουμπί εδώ πέρα, το οποίο ενεργοποιεί, αν δεις εδώ πέρα Μιχάλη, λέει κρατήστε κατάσταση φόρτισης. Ωραία. Ενεργοποιείται ο κινητήρας και από το 93% δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί. Ενεργοποιείται από το 75%. Ναι, είμαστε στο 93%. Και έχουμε μια αυτονομία τώρα, επειδή λίγο έχω πατήσει και το γκάζι, στα 163 χιλιόμετρα ακόμα. Πού το γράφει? Το γράφει εδώ στο καντράν μπροστά. Και έχουμε 100... και 119 χιλιόμετρα βενζίνας. Η βενζίνα είναι αναλόγως πώς πας στο όχημα, πώς το, αν έχεις βαρύ πόδι και το πατάς, τότε θα δεις ότι θα σου, τα 119 μπορεί να γίνουν 90 χιλιόμετρα. Είναι αναλόγως πώς το πηγαίνεις. Εξαρτάται πώς το πηγαίνεις. Ναι. Εντάξει, έτσι είναι πάντα. Λοιπόν, τι άλλο σου γράφει εδώ μέσα? Μου γράφει την αυτονομία, μπορούμε να βρούμε τους σταθμούς φόρτισης που έχει εδώ κοντά. Πώς πήρες την απόφαση ρε φίλε και πήρες ένα τέτοιο αυτοκίνητο? Πριν είχες, έλεγες ότι είχες βενζινοκίνητα και μεγάλα, έτσι? Έχω αλλάξει αρκετά αμάξια και μεγάλου κυβισμού και πολλά άλογα. Είσαι φαν της BMW? Είμαι φαν της BMW. Και επειδή η δουλειά μου έχει απόσταση από το σπίτι μου, κάνω γύρω στα 100 χιλιόμετρα την ημέρα, αποφάσισα να μπω και εγώ στο ρυθμό και τον τρόπο οδήγησης ενός ηλεκτροκίνητου οχήματος. Σκέτα για οικονομικούς λόγους μόνο? Και σαν εμφάνιση μου άρεσε το BMW i3S. Ήθελες δηλαδή να είσαι και από τους πρώτους που θα κυκλοφορεί? Ναι, από τους πρώτους που θα είμαι στο ηλεκτροκίνηση. Άλλη αίσθηση δεν είναι? Άλλη αίσθηση. Μετάνιωσες τίποτα από τότε που το αγόρασες? Δεν έχω μετανιώσει και τώρα που θέλω να αλλάξω και αυτοκίνητο πάλι θα μπω στο, πάλι σε ηλεκτροκίνητο θα αγοράσω. Ποιο θα πάρεις? Σκέφτομαι τώρα να αγοράσω ένα Tesla. Tesla? Και εγώ Tesla θέλω ρε παιδιά. Ένα Model 3. Μπράβο, ωραία, Model 3.
Long range. Long range, ναι. 560 χιλιόμετρα. Πόσα χιλιόμετρα έχεις κάνει μέχρι σήμερα? Αυτή τη στιγμή έχω κάνει 68.000 χιλιόμετρα. Είναι, πιστεύω, από τους μοναδικούς που έχω κάνει τόσα χιλιόμετρα στην Ελλάδα. Με για δύο χρόνια 68.000 χιλιόμετρα. Το χαίρομαι, τα μάξι το χαίρομαι. Δεν το πας παντού. Ναι, ναι, δεν το πήρες ναι. για δεύτερο έτσι. Όχι, να είναι καλύψουμε. Πρώτο αυτοκίνητο. Σαν πρώτο αυτοκίνητο. Έχω πάει και τα ταξίδια μου. Πηγαίνεις και τα παιδιά σου όπου χρειαστεί. Όπου χρειαστεί, χωρίς να φοβάμαι αν θα μείνω με αυτό το αυτοκίνητο. Τώρα εδώ κάτι άλλαξες, έτσι. Τώρα το πήγα στο Comfort. Έχει 4 ρυθμίσεις. Έχει το Eco Pro, έχει το Eco, το Comfort και το Sport. Ας σου δείξω έτσι λίγο να ανοίξουμε λίγο το γκάζι. Για πάμε. Ωραίο είναι. Το νιώθεις δηλαδή ότι. Το νιώθεις. Σε τραβάει λίγο. Είναι πολύ γρήγορα. Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, επειδή είναι το S, έχει μεγάλη διαφορά από ένα απλό BMW i3. Είναι πιο χαμηλωμένο, έχει άλλα ελαττήρια, έχει πιο μεγάλο μετατρόχιο, μεταξόνιο μου φαίνεται. Είναι από τα μοναδικά ναι, τώρα ναι, στην Ελλάδα, ναι, δεν υπάρχουν ναι. και πολλά. Ναι. Και από ό,τι έμαθα, το πουλάς. Ναι. Θες να το πουλήσεις για να πάρεις το τεστ. Να πάμε ναι, λίγο. Και η τιμή. Γύρω στα 37.000. 37.000 ευρώ τώρα. Έχει εγγύηση μπαταρία. Έχει εγγύηση μπαταρία 8 χρόνια ή 160.000 χιλιόμετρα. Από ό,τι ναι, αντιπροσωπεία. Ναι, ναι. Εντάξει, φαίνεται ότι το προσέχεις πάρα πολύ το αυτοκίνητο. Το πόση αυτονομία έχεις πραγματικά τώρα να μου πεις, πόσα αυτονομία σε βγάζει? Μιχάλη, ανάλογα πώς θα το οδηγήσεις είναι το αυτοκίνητο. Αναλόγως, αν έχεις βαρύ πόδι θα σου βγάλει γύρω στα 190 χιλιόμετρα. Αν πας πιο χαλαρά και υπολογίζεις πώς θα το πηγαίνει, σου βγάζει 240 που να το δεις. 240 ναι, χιλιόμετρα χωρίς να βάλεις αυτό χωρίς το κινητήρα. Χωρίς να λειτουργήσει το κινητήρα. Με το κινητήρα, η έπαξη λειτουργεί στο κινητήρα, σου βγάζει, αν δουλέψει το 7%, άλλα 150 χιλιόμετρα. Σου βγάζει ναι. περίπου. Εάν θες τον ενεργοποιήσει από το 75% και μπορεί να σε προλάβει να το γεμίσει στα 9 λίτρα ρεζερβόρ που έχει γύρω στις 4 φορές και να σου βγάλει γύρω στα 800 χιλιόμετρα. Δηλαδή ταξίδια πας άνετα, άνετα. Έτσι. Μπορεί να φτάσει στη Θεσσαλονίκη χωρίς να φοβηθείς ότι θα σου μείνει η μπαταρία. Απλά βάζεις μετά το κινητήρα και ναι, το ναι. δουλεύει και φτάνει ναι, ναι. στη Θεσσαλονίκη άνετα. Ναι. Το βάζεις μετά, το φορτίζεις. Ναι, ναι. Αν δεν έχει δηλαδή σταθμή φόρτιση. Είναι σαν ασφάλεια δηλαδή αυτό το κινητήρα και είναι σαν ασφάλεια. Ναι, δεν σε φοβίζει ότι θα σου μείνει από μπαταρία το αυτοκίνητο. Τώρα την επόμενη ερώτηση. Πού το φορτίζεις? Το φορτίζεις μόνο στο σπίτι ή το φορτίζεις μόνο στους σταθμούς φόρτισης? Έχω στο σπίτι έχω πάρκινγκ το οποίο έχω βάλει μια εγκατάσταση της BMW και φορτίζω κάθε βράδυ ή βράδυ παραβράδυ το αμάξι. Μέσα σε 4 ώρες είναι φορτισμένο το αυτοκίνητο. Μέσα σε 4 ναι, ώρες ναι, έχει ναι. ταχυφορτιστεί. Ναι, ναι. Ιδαλλιώς σε μια οικιακή μπρίζα κάνει γύρω στις 9 με 10 ώρες να φορτίσει. Και πάλι από 0 έως full. Ως full, βέβαια. Το φορτίζεις μόνο έτσι όταν 0 ή κάθε 3 και λίγο μπορείς να βρεις ευκαιρία για καφεδάκι και το βάζεις για φόρτιση? Όπου βρω και έχει κοντά μου φορτιστές σε δημόσια πάρκινγκ που συνήθως τώρα βλέπω ότι όλο και πιο πολύ ξεπροβάλλονται. Ναι. Το φορτίζω και έξω. Και είναι τζάμπα τώρα. Είναι δωρεάν, ακόμα είναι δωρεάν. Για 2 χρόνια είναι ναι, δωρεάν. Ναι, είναι ακόμα δωρεάν. Ωραία, αν δεν είναι δωρεάν. Τώρα στο σπίτι το βάζεις στην οικιακή μπρίζα, πόσο σου πραγματικά σου καίει? Πόσο ρεύμα, γιατί ο κόσμος φοβάται και λέει τώρα θα μου κάψει τα κερατά του, τώρα θα βάλω στην μπρίζα, θα γίνει χαμός, θα μου έρθει ένας λογαριασμός. Αν υπολογίσεις, είναι με το νυχτερινό το ρεύμα είναι περίπου στα 3 ευρώ, στα 200 χιλιόμετρα. Μετά από θέμα σέρβις, τι σου παρουσιάζει, τι πρέπει να κάνεις, τι πρέπει να προσέξεις? Το μόνο που αλλάζεις είναι τα λάστιχα και τα τακάκια. Τα τακάκια έχει, τώρα που τα άλλαξα τα τακάκια στα 69.000 χιλιόμετρα. Τι άλλο χρειάστηκε να κάνεις? Τίποτα. Και λάστιχα. Και λάστιχα. Λάστιχα, ναι. Τίποτα μετά από σέρβις? Όχι, έχει κάθε 2 χρόνια το αλλαγή λαδιού στο μενζινοκινητέρα των 650 κυβικών μόνο. Που είναι το κόστος περίπου στα 180 ευρώ, 170. Ωραία. Τι άλλο πληρώνεις? Τίποτα. Δεν σήμα. Έχει τέλη, δεν έχει τίποτα. Τέλη δεν έχει. Ασφάλεια μόνο. Ασφάλεια πόσο? Ασφάλεια γύρω στα 180 ευρώ. Το χρόνο. Ναι, όχι το χρόνο, είναι το εξάμηνο. Αλλά έχεις με κλοπή, ναι, είναι το full. Με κλοπή. Έχεις κάνει και... κλοπή, έχεις κάνει ναι. όλα, full κάσκο. Τιμή έχει αλλάξει από τότε που αγόρασες. Τότε που αγόρασες 2018 καινούριο 58.000 ευρώ, έτσι. Σήμερα το πουλάς 37. Δεν μπορούμε να πούμε ότι άλλαξε και... για αυτά τα χιλιόμετρα που έχεις κάνει. Μιχάλη, σήμερα ένα i3, καταρχάς έχει καταργηθεί το Rex. Ωραία. Από την BMW. Έχει βγει το, εμένα είναι το 94 αμπέρ μπαταρία, τώρα έχει βγει 120 αμπέρ μπαταρία. Για περισσότερη αυτονομία. Βγάζει γύρω στα 350 χιλιόμετρα. Αλλά έχουν καταργήσει και το βενζινοκινητήρα. Αλλά καταργήσαν το βενζινοκινητήρα, ναι, το Rex.
το καταργήσανε. Ένα i3S 120 Ampere έχει γύρω στα 49.000, μείον την επιδότηση που δίνει το κράτος, πάει γύρω στα 42.000. Και έχει εκεί. Αυτονομία εκείνο? 350 χιλιόμετρα λέει ότι έχει BMW. 350 χιλιόμετρα, αν υποτίθεται ότι το αυτοκίνητο είναι πόλης, μπορείς να πας και ταξίδι να το φορτίσεις μέσα 40 λεπτά, το βάζει 80%, έτσι, είναι μια χαρά, είναι πας παντού. Απλώς έχεις το άγχος στα ταξίδια, που με αυτό το αυτοκίνητο που είναι Rex δεν το έχεις. Τώρα πάμε να μας δείξεις πού το φορτίζεις. Εδώ κάπου λες έχει ένα φορτιστή, να δούμε πώς το φορτίζεις, τι φορτιστή έχει. Ταξί, έχεις δει κανένα ταξί ηλεκτρικό? Όχι, όχι, δεν έχω δει. Όσο έχω κάτσει στο ταξί, ξεκινάω την κουβέντα γιατί δεν παίρνεις ηλεκτρικό και πα, λένε έτσι όλοι. Όχι, όχι, μακριά. Όρισε εδώ οι δύο θέσεις. Δύο θέσεις. Εδώ ο κόσμος ευτυχώς συνετίζεται. Της ΔΕΗ είναι, έτσι. Ναι, της ΔΕΗ. Τώρα μέχρι στιγμής είναι δωρεάν. Πίσω πόρτα ανοίγει από εδώ, έτσι, από μέσα. Ναι, από έξω δεν ανοίγει πίσω πόρτα. Όχι, όχι, μόνο από μέσα. Μόνο από μέσα. Το ανθρακόνημα, μπορείς εδώ το ανθρακόνημα άλλο. Όλο το σκελετός είναι ανθρακόνημα, πιάστο. Λοιπόν, τώρα παιδιά, να δούμε πώς ο Γιώργος φορτίζει το αυτοκίνητό του. Από εδώ είναι? Ναι, έχει μπροστά, δεν έχει μηχανή. Ωραία. Έχει ένα αποθηκευτικό χώρο, ο οποίος εδώ βάζω το καλώδιο. Το καλώδιο αυτό πάει μαζί με την αγορά αυτοκίνητου? Όχι, αυτό είναι εξά το καλώδιο. Το αγοράζεις μετά. Έχει περίπου στα 250 ευρώ αυτό το καλώδιο μόνο. Κάποιο πάει μαζί με το αυτοκίνητο? Έχει το φορτιστή που είναι για την οικιακή μπρίζα που βάζει στο σπίτι. Α, ωραία. Και μετά αυτό το αγοράζεις? Ναι, το αγοράζεις εξτρά. Γιατί συνήθως οι περισσότεροι δημόσιοι σταθμοί χρειάζονται ένα τέτοιο καλώδιο για να φορτίσεις. Ναι. Ωραία. Μία μεριά εδώ. Λοιπόν εδώ. Και μία μεριά πάει εδώ στο σταθμό. Αυτός εδώ πόσες κιλοβατόρες? Αυτός εδώ έχουν πει από τη ΔΕΗ ότι είναι 22 κιλοβατόρες. 22. Και εσένα το αυτοκίνητο πόσο παίρνει τελική? Παίρνει. Εμένα μπορεί να πάρει, έχει ταχυφορτιστεί, μπορεί να πάρει μέχρι και παραπάνω από 50 κιλοβατόρες. Δηλαδή μέσα σε 30 λεπτά φορτίζει 80% της φόρτισής του. Μέσα σε 30 λεπτά από εδώ 80%. Αυτός επειδή είναι 22 θέλει 2-2,5 ώρες. Σε ταχυφορτιστές που είναι σε εθνικό δίκτυο, που είναι πιο γρήγοροι, είναι οι ταχυφορτιστές. 2,5 ώρες να πάρεις 100%? 100% εδώ, ναι, 100%, 2,5 ώρες. Δεν βάζεις καμία κάρτα? Δεν βάζω, επειδή ακόμα είναι, δωρεάν. Δωρεάν, δεν βάζουμε κάποια κάρτα. Και δεν πατάς τίποτα μετά. Τίποτα. Απλά συνδέεις και συνδέεις και φορτίζει. Ναι, ναι, ναι. Α, το έχουν φτιάξει για τα επόμενα χρόνια μετά. Start, ναι, βάζεις την καρτούλα. Έχουν πει ότι στο Δήμο εδώ πέρα ότι θα γεμίσουν άλλους 20 φορτιστές. 4 ταξινομήθηκαν τον Αύγουστο. 4 τέτοια BMW i3 και 3 Taycan. Porsche Taycan, παιδιά. Είδες, στον δρόμο. Ναι, ναι. Εδώ κυκλοφορούν. 150.000. Δεν βγαίνει τώρα. Δηλαδή, αν το άφησες και πας να πιει ένα καφέ, δεν βγαίνει. Δεν μπορεί να έρθει κάποιος και λέει. Πρέπει να ξεκλειδώσει το αυτοκίνητο για να βγει και ο φορτιστής. Ωραία. Ανάβει άσπρο από εκεί που φόρτιζε. Ανάβει άσπρο ότι μπορείς τώρα να αποσυνδέσεις το φορτιστή. Ωραία. Και το καπάκι εδώ πέρα. Έκλεισες. Είναι πολύ εύκολη. Και αυτό εδώ είναι ρεζερβουάρ. Αυτό είναι το ρεζερβουάρ των 9 λίτρων βενζίνας. Πώς ανοίγει? Ανοίγει από μέσα. Το ρεζερβουάρ για βενζίνα. Κανονικά. Εδώ παίρνει τη βενζίνα, τα 9 λίτρα. Με γύρω στα 12-13 ευρώ γεμίζει. Σου παραδώσω τα κλειδιά. Λοιπόν, παιδιά, τώρα να πάω εγώ μια βολτούλα. Έτσι είναι το κλειδάκι. Ξεκλείδωμα, κλείδωμα. Προμπαγκάζ που είναι στο άλλο BMW, ανοίγει το πίσω εδώ μπροστά. Και αυτό εδώ τι είναι? Αυτό σου βάζει, έχει αντλία θερμότητας το BMW, το i3, το οποίο είτε από το κινητό είτε από το κλειδί μπορεί να βάλεις, να σου δουλέψει, να έχει, άμα έχει ας πούμε ζέστη, να έχει air condition μέσα και πριν έρθεις να δουλεύει το κλιματισμός. Οπότε κάθεσαι σπίτι και λες σε 10 λεπτά ξεκινάω, αλλά έχει καύσωνα, το πατάς, βάλει και μέσα είναι μια χαρά. Και μένεις μέσα, είσαι εντάξει. Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε παιδιά, πάμε. BMW i3S. Comfort, ωραίο κάθισμα, κάθεσαι άνετα. Εδώ όλα κατανοητά, το τιμόνι της BMW. Έχει το cruise control, έτσι? Ναι, ναι. Πώς ξεκινάει? Πατάς το κουμπάκι start stop. Εδώ. Αυτό ήτανε. Και είσαι έτοιμος να πας όπου θες. Συγγνώμη που διακόπτω. Και βέβαια.
συνδρομή χρειάζεται κανείς, τη ΔΕΗ είναι με κέρμα εδώ. Τώρα δεν χρειάζεται, για αρχή δεν θέλει τίποτα. Απλώς φορτίζεις. Εμείς δεν έχουμε το αυτοκίνητο, δηλαδή έχουμε μόνο το Σαμάρι. Δηλαδή. Ναι, όχι. Δύο χρόνια τίποτα, είναι δωρεάν. Ναι, είναι δωρεάν. Α, στο καλό. Ναι, ναι. Γιατί υπάρχει και μια εταιρεία, από ό,τι ήξερα, μια εταιρεία λέγεται Fortisys.gr, ναι, και σε προμηθεύει με κάρτα. Με κάρτα το οποίο χρεώνει. Λογαριασμό. Ναι, ναι, ναι. Και φορτίζει στα σημεία που έχει. Ναι, ναι, ναι. Α, είναι δωρεάν. Ναι, ναι. Ακόμα και αυτοί κάνουν δύο χρόνια δωρεάν. Μπορεί επίσης το ηλεκτρικό να κυκλοφορήσει στην δεξιά λωρίδα. Και στο σπίτι 3 ευρώ είναι το 350 χιλιόμετρα. Δεν υπάρχει. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, εμείς. Λοιπόν. Έτσι πήρε μπρος. Ακούγεται ένα. Λοιπόν, πάμε. Όπισθεν. Χειρόγραφο. Ωραία, χειρόφρενο, το βάλαμε. Τι ωραία αίσθηση, ρε παιδιά, τι ωραία αίσθηση. Τσακ. Drive, τώρα πάει μπροστά. Κάποιοι λένε ότι θέλουν να ακούσουν το μπουμ μπουμ. Ενώ εδώ νιώθεις ακόμα καλύτερα. Αφήνεις το γκάζι, αμέσως σταματάει. Στο προηγούμενο βίντεο που βάλαμε για το Volkswagen App ήταν τρία κουμπάκια που ρύθμιζες αυτό όταν αφήνεις το γκάζι και σταματάει. Όχι, δεν το ρυθμίζει, εδώ δεν το ρυθμίζεις. Στο E3 όχι. Το κάνει μόνο του. Και ούτε μπορείς να το βγάλεις. Όχι, δεν βγαίνει αυτό, δεν βγαίνει. Και ευτυχώς να σου πω που δεν βγαίνει, γιατί, ναι, γιατί σίγουρα αυξάνει την αυτονομία του. Βοηθάει στα τακάκια. Πολύ, αφού κοίτα, να. Δεν χρειάζεται να πατήσεις φρένα. Σταματάει χωρίς να πατάς φρένα. Και στα 69.000 χιλιόμετρα, ναι, που άλλαξε τα κάκια, έτσι άλλαξε. Συνήθως ένα. Τυπικός. Ναι, ναι. Μάλλον δεν είχαν φαΐ. Έχει ωραίο, ωραίο ήχο. Σταματάνε σίγουρα στον δρόμο και σε ρωτάνε, έτσι, ναι, πολύ. Ναι, ρωτάνε, ρωτάει ο κόσμος. Γιατί ο κόσμος τώρα ενημερώνεται όλο και περισσότερα. Φωνε παιδιά, γράψτε και εσείς στη σχολεία. Μήπως δεν απαντήσαμε κάτι, τι σας ενδιαφέρει περισσότερο, πώς γενικά είδατε το βίντεο, πώς γενικά βλέπετε το αυτοκίνητο, πώς γενικά βλέπετε την ηλεκτροκίνηση, να ξέρουμε κι εμείς. Σας αρέσει, δεν σας αρέσει, τι να απαντάμε, πού να προχωρήσουμε. Sport. Σαν αεροπλάνο να πούμε, ξεκινάει τώρα. Είναι οικονομία, αλλά είναι και μεγάλη ευχαρίστηση στην οδήγηση. Και αμέσως τα βλέπεις όλα εδώ πέρα. Λέει ο κόσμος τώρα, αν ξεμείνω, αν μείνω, γιατί να ξεμείνεις, να εδώ. Γράφει πόσα χιλιόμετρα ακόμα έχεις. 142 χιλιόμετρα. Αν ξεμείνεις μέσα στην Αθήνα με 142 χιλιόμετρα, πώς. 142 με πατημένο τον γκάζι. Αν αφήσεις τον γκάζι και πας πιο χαλαρά, μπορεί να δεις και 190-200 χιλιόμετρα. Ακόμα και στο 87% που είναι τώρα η μπαταρία. Ναι, γιατί τώρα βάλαμε, ναι, υποτίθεται, ναι, ναι, και το Sport. Ναι, ναι. Αν το βάλεις στο Eco Pro, θα δεις ότι βγήκε 172 τώρα. Περίμενε τώρα, το Eco Pro. Νιώσε λίγο το πόδι σου να δεις ότι είναι πιο ελαφρύ το. Ναι, ναι, ναι. Δεν ανοίγει τώρα, δεν ανοίγει. Δεν γαζώνει τώρα αμέσως. Ενώ πάλι είναι αρκετά. Τσουλάει λιγάκι. Τώρα δεν πατά ούτε φρένο ούτε γάζι, λίγο ναι, τσουλάει. Ναι, τσουλάει. Αν σταματάς στην ανηφόρα, μεγάλη πες, στο φανάρι και έχει μεγάλη ανηφόρα. Με το που αφήσεις το φρένο, σου δίνει, σε κρατάει, δεν σε παίρνει πίσω. Δεν πάει όχι, πίσω. Όχι, όχι, όχι. Ωραία. Στο τηλέφωνο, στην εφαρμογή, κάπου έχεις τα στοιχεία που σου γράφει. Έχω στην εφαρμογή στο κινητό, έχω το BMW Connective, το οποίο από εκεί μπορεί να ξεκλειδώνεις το αυτοκίνητο, μπορείς να το κλειδώνεις, να ανοίγεις τα φώτα, να βάζεις τον κλιματισμό αριστερά εδώ. Με την αντλία θερμότητας που έχει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα που σε γνώρισα. Και εγώ. Χάρηκα που μας δέχτηκες. Χαρά μου είναι να μιλάμε για ηλεκτροκίνηση. Και Τέσλα, όταν πάρεις, άμα πάρεις πρωτού θα εμένα. Θα είσαι ο πρώτος που θα καλέσω στο τηλέφωνο. Να είσαι καλά. Εγώ δυόμιση χρόνια που έχω το αυτοκίνητο, ούτε έχει μειωθεί η απόδοση μπαταρίας, ούτε τίποτα. Τίποτα. Δυόμιση χρόνια, ναι, δεν, ναι, έχει, ναι, μειωθεί, τίποτα, η απόδοση μπαταρίας. Είναι μια χαρά. Όπως ήταν την πρώτη μέρα. Παιδιά, 37.000 ευρώ. Κάνω τώρα μια διαφήμιση προώθηση, γιατί όχι, γιατί είναι πολύ καλό προσεγμένο αυτοκίνητο. Όποιος θέλει, στο Instagram, στο Γιώργο, ενημερωθείτε, πάρτε ένα τηλέφωνο, να κάνετε ένα test drive και να χαρείτε. Ευκαιρία είναι και για μένα να πάρω πιο γρήγορα Tesla. Ούτε στην ανηφόρα κολώνει πουθενά. Κοίτα. Τα βγάζει άνετα. Και αυτό το υλικό είναι από ανακυκλώσιμο υλικό, έτσι λέει η BMW.
Ανακυκλώσιμο υλικό. Ωραία. Κάναμε τη βολτούλα μας, παιδιά, ωραία και όμορφα. Πώς σας άρεσε το βιντεάκι, θέλουμε να ακούσουμε, να γράψετε εσείς το σχόλιο σας. Και εδώ τελειώνει τώρα, ήρθαμε στα ωραία μέρη. Ωραία, παιδιά, ήταν μια ευχάριστη βολτούλα. Ηλεκτρικό BMW i3S. Ευχαριστώ πάρα πολύ πάλι, Γιώργο. Μιχάλη, να είσαι καλά. Για την συνέντευξη. Παιδιά, περιμένω με τα σχόλιά σας, like, εγγραφή στο κανάλι και θα τα πούμε στα επόμενα βίντεο. Γεια σας, παιδιά. Με άλλα ηλεκτρικά. Γεια χαρά.